Συνάδελφοι, καλημέρα. Να σας πούμε ότι καταρχάς σε αυτό τον αγώνα τον οποίο κάνετε είμαστε μαζί σας και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και οι λιμενεργάτες από το λιμάνι του Πειραιά που δουλεύουν κάτω στην Κόσκο. Μπορώ να πω ότι η πείρα η οποία έχετε, για την οποία αγωνιζόμαστε ακόμα για τα αυτονόητα, πρέπει να αποτελέσει το σημαντικότερο ζήτημα πάνω στο οποίο πρέπει να στηριχτούμε για να προχωρήσουμε. Δηλαδή και η αλληλεγγύη η οποία εκφράζεται, αλλά και το γεγονός ότι δεν μπορούμε να ανεχτούμε να μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας, να μην εξασφαλίζονται ούτε τα αυτονόητα και η ανάπτυξή τους να σημαίνει κλεισμένα εργοστάσια και εργαζόμενοι στον δρόμο. Ακόμα και εκεί πέρα, τέλος πάντων, που υπάρχουν δουλειές, ξέρετε πάρα πολύ καλά κι εσείς, όπως το ξέρουμε κι εμείς, όπως το ξέρουν οι συνάδελφοί μας στον Άβαξ, στο Μετρό, στο Ελληνικό, στη Ζώνη, ότι τι, έχουμε δεκάδες εργατικά ατυχήματα, ότι έχουμε μια σειρά από προβλήματα που προκύπτουν μέσα από την ιδιωτικοποίηση και απ' την άλλη η ανάπτυξή τους είναι αυτή, όπου όταν κάτι δεν τους βγαίνει, κάτι δεν τους συμφέρει, πετάνε οικογένειες στον δρόμο. Υπάρχει το θετικό παράδειγμα από τους εργαζόμενους στη Λάρκο, που εδώ και 4 χρόνια έχουν ενωθεί, έχουν γίνει μια γροθιά και ρίχνουν μία μετά την άλλη τις αντεργατικές αποφάσεις που τους θέλουν να τους πετάξουν στον δρόμο. Αυτό το δρόμο τον ακολουθούμε όλοι και με βάση αυτό πορευόμαστε και είμαστε σήμερα εδώ, γιατί το πρόβλημα το δικό σας είναι πρόβλημα και δικό μας, έτσι ώστε όταν χτυπάνε έναν να αντιδράμε όλοι και όταν κερδίζει ένας να κερδίζουν όλοι. Με βάση αυτό σας λέμε ότι εδώ πέρα θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί σας μέχρι να δικαιωθούν και να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά σας. Να είστε καλά.